Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις μεταγραφές του Άρη, αφού είδαμε όλες τις. Είδαμε όλους, πάμε και στον Άρη, ο οποίος για πρώτη χρονιά δεν έκανε πολλές μεταγραφές. Δηλαδή δεν έπιασε, έπιασε διψήφιο, 9. 8-9. Με Κουάισον. Ναι, με Κουάισον. Που είναι στα τελειώματα. Εντάξει, είναι πολλές πάλι. Είναι πολλές. Για... Έχεις τον κορμό σου όμως και έβαλες ποιοτικές αναβαθμίσεις. Έβαλε για κάποιες. Μένα σημαντικό. Mm-hmm. Έβαλε κάποιες επιλογές. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με τον τελευταίο, με τον Κουάισον, τον Σουηδό. Για τον οποίο, επαναλαμβάνω, έχω καλή άποψη. Θα χρειαστεί σίγουρα χρόνο για να τον ετοιμάσει. Όπως και ο Λόβρεν έχουν κανένα εξάμηνο να έχουν παίξουν καιρό, αλλά είπαμε ότι είναι αθλητικά κορμιά. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπουν σχετικά σύντομα. Είναι παίκτης ο οποίος παίζει σε πολλές θέσεις στην επίθεση. Θα δημιουργήσει συνθήκες ανταγωνισμού. Οικονομικά είναι υπέρβαση, έτσι, για τον Γκάρι Πίδη. Αν είναι αυτά τα νούμερα που έμαθα το 750. 8 καθουστάρικα. 750, ναι, 750 έτσι, με 8. Είναι υπέρβαση. Ναι. Βέβαια είναι υπέρβαση. Και ότι είχε καλύτερες προτάσεις από Αίγυπτο και Κατάρ και προτίμησε να επιστρέψει στην Ευρώπη για να παίξει πάλι στην εθνική, δείχνει ότι έχει και μια. Και σε καλή ηλικία. Μια θέληση να παίξει. Είναι στα 30 για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μια χαρά. Είναι μια χαρά. Στα χαρτιά είναι η καλύτερη μεταγραφή του Άρη. Έτσι είναι αυτό που λέμε, το κερασάκι. Όχι, στην τούρτα. Για μένα δεν είναι. Σου λέω στα χαρτιά. Έχεις καλύτερη μεταγραφή. Στα χαρτιά είπα. Είναι ναι. Στα χαρτιά. Ναι. Σαν όνομα, σαν καλά, ναι, άποψή σου. Παλέρμο Μάιντς και τέτοια. Άρα πόσο βάζεις Κουάισον. Οπότε βάζει ονόματος, θα τον βάλω τον Κουάισον 8. Ναι. Σε αυτό το... Εγώ θα τον βάλω 7,8 μόνο για ένα λόγο, γιατί είναι και αυτό σε απραξία σαν τον Λόβρεν. 7,9 θα τον βάλω κι εγώ. Όπως κάνουμε και στο ξύπνο. Αυτό το τσιμπητό. Συμφωνούμε, τον έχουμε δει πολλά χρόνια εγώ Bundesliga. Στα χαρτιά είπα έτσι ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή. Ναι. Όχι, και πιστεύω ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή. Ναι, συμφωνώ, κατάλαβα το πνεύμα σου. Ναι, 7,8 ο Κουάισον, είπαμε είναι και πολύ ωραία. Καλή ηλικία, λίγο η απραξία. Αν κουμπώσει την ομάδα, θα βάλει και ανταγωνισμό και στο μωρόν. Βέβαια, ναι. Έτσι. Εννοείται. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Πάμε στην καλύτερη μεταγραφή, για να μην το μια και αναφερθήκαμε. Ποια είναι? Ο Μόντσου. Είναι η καλύτερη μεταγραφή. Όταν γράφτηκε το όνομά του, εγώ δεν πίστευα ότι μπορεί να τον φέρει ο Άρης στην Ελλάδα, το συγκεκριμένο παίκτη, σε αυτή την ηλικία, με αυτό το βιογραφικό, με αυτή την προοπτική και με το ρόλο που είχε και με αυτά που είδαμε στη Βαγιαδολίδ και με την εικόνα που έχουμε από την παρουσία του. Άρα είναι η καλύτερη μεταγραφή του Άρη. Έβαλα 7,9 στον Κουάισον, άρα θα πάρει το 8,5 και ο Μόντσου, που είναι η καλύτερη μεταγραφή. Εγώ 8,5 θα βάλω στο Μόντσου, παίκτη που μου αρέσει. Και όσο είδα και εγώ, γιατί τον βλέπαμε και στη Λα Λίγκα, είναι παίκτης που αλλάζει level. Μα και προχθές με τον Όφη που μπήκε, άλλαξε, ανέβασε επίπεδο τον Άρη. 8,5 το Μότσου, μη σου πω και 8,6. 8,6 από μένα. Στα 23 του, έτσι. Ακριβώς. Παρτενέρ του στα χάφη είναι ο Σιφουέντες. Ακριβώς. Ο οποίος και αυτός είναι πολύ καλή μεταγραφή για τα δεδομένα του Άρη και του ελληνικού πρωταθλήματος γενικότερα. Εδώ η διαφορά είναι ότι ο Σιφουέντες είναι δανεικός με πολύ μεγάλη οψιόν αγοράς, οπότε είναι. Και ένας διαφορετικός τρόπος να το. 5 εκατομμύρια buyout. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό για τα δεδομένα του Άρη. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Θα πάρει λίγο παραπάνω από τον Κουάισον, θα πάρει 8. 8,1 από μένα. 8,1. Ναι, θεωρώ ότι αυτές οι δύο είναι οι καλύτερες μεταγραφές του Άρη. Ναι, ο Μόντσου και ο Σιφουέντες. Ναι. Μόντσου και ειδικά Μόντσου που τον αγόρασε σχολείο. Ναι. Έτσι, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ καλή. Προχωράμε. Μεταγραφή. Πάρα πολύ καλή παίκτης με κάλυψη ο Φώτης. Και με παραστάσεις και τους είδαμε κιόλας, έτσι, έχουμε ωραία εικόνα. Πάμε στους ακραίους. Ξεκινήσουμε με τον Χουάνκαρ. Τίμιος. Τον οποίο τον... Εγώ δεν τον συμπαθώ. Για να γιατί? Και το λέω... Περιμένω... Δεν θα σε ακούσει, να ξέρεις. Περιμένω να τον συμπαθήσω στον Άρη. Γιατί... Θα τον συμπαθείς γιατί είναι τίμιος. Για τους... Ναι, εντάξει. Okay. Να σε βγάλω δύσκολη θέση. 7,2 από μένα. Εγώ 7. Για παίχτη ο οποίος θα έρθει για να κάνει, υποτίθεται, αλλαγή του Φρίντεκ, έτσι, δεν είναι. Ανάλογα, μπορεί και θα... ναι, 7,2. Έμπειρος είναι, Ισπανός είναι. Εγώ τον έχω σε εκτίμηση τον Χουάνκαρ. Εγώ ο Φρίντεκ μου αρέσει παραπάνω. Γιατί υπάρχει ένας άγραφος νόμος ότι ξέρεις, αν ο ακραίος μπάκρε παιδί μου δεν έχει να πεις και πάρα πολλά πράγματα, τα πηγαίνει καλά. Δηλαδή ο Φρίντεκ δεν έχει εκτεθεί και πάρα πολύ. No news, good news. Αυτό λες. Κάπως, δηλαδή, άμα δεν λέω πολλά για τους ακραίους. Το... Ναι. Γιατί ας πούμε τώρα είναι πρόσφατη εικόνα του Μοντόγια, έτσι, που έγινε πολύ μεγάλος δώρος. Άρα. Για το Φρίντεκ που δεν ακούστηκε κάτι, πάει να πει ότι είναι καλή μεταγραφή. Ναι. Τον έχουμε δει, είναι σοβαρός, κρατάει τη θέση του. Μου έχει δείξει ότι είναι καλός και ανασταλτικά και μπροστά. Θα πάρει ένα κλικ κάτω από τον Κουάισον. 7,5 είναι από τις πολύ καλές μεταγραφές που έκανε ο Άρης. Και εγώ 7,5 θα το βάλω. Τίμια σχολή. Και εγώ 7,5 θα το βάλω το Φρίντεκ. Τσέχος. Και γενικώς θα πας καλά με τους Τσέχους. Πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι.
Καλά τα, ναι. Έχει, δεν έχει τον Μπράμπε, τσέχο, δεν αυτό είναι. Ναι, και όσοι, όσοι έρχονται θέλουν και να μείνουν κιόλα να πάρουν σπίτι στην Θεσσαλονίκη και τα λοιπά. Με Τσεχία τα πάμε καλά γενικότερα. Αγαπάμε Τσεχία, παιδιά. Αγαπάμε εδώ. Κάνει και σαν τον Αντρέα Παντρέου, έκανε έτσι. Αγαπάμε Τσεχμιν Πράγκ. Λοιπόν, πάμε στο Μάγιο. Μάγιο. Ο οποίο κι αυτό είναι έμπειρο, έχει παραστάσει, ήταν ηγέτη ναι. στη Θέλτα για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν αρχηγό τη Θέλτα. Από του ακραίου που πήρε ο Άρης, για μένα είναι στο καλύτερο επίπεδο, έτσι. Ναι, μένει μεγαλύτερο στην ηλικία. Δεν μου λέει κάτι. Αλλά είναι. 32 είναι και ο Φρίντεκ. Είναι ο πιο καλό ακραίο που πήρε αυτό το καλοκαίρι ο Άρης. Άρα θα πάρει μεγάλη βαθμολογία. Θα πάρει 7,5 και ο. Όχι, εγώ θα το βάλω παραπάνω το Μάγιο. Δεν εγώ του θέλω να του δώσω κίνητρο για να ανέβουν στην πορεία. Έτσι, θεωρώ ότι είναι ανώτερο σίγουρα του Φρίντεκ. Ναι. Μπάκου ένα, μπάκου άλλο. 7,9 από μένα. 7,9. Έχει βιογραφικό παραστάσει και το κενό του φάνηκε με το καλημέρα στον Όφη. Έτσι. Μπήκε ο άλλο και εντάξει, φάνηκε διαφορά. Ναι, το Μάγιο, ακούω αυτό. Αγαπάμε Μάγιο χρόνια τώρα στη Θέλτα. Έτσι. Είπαμε ηγέτη. Ηγέτη είναι, ήταν από την Ιντερνασιονάλ βέβαια πέρσι. 7,9 ο Μάγιο θεωρώ ότι είναι από τι μεταγραφέ που θα σε βοηθήσουν πολύ φέτο. Ωραία. Ναι. Εδώ θα κάνω τώρα την έκπληξη. Γιατί είναι παίκτη ο οποίο δέχεται κριτική, ο Σίστο. Εγώ αυτό δεν πιστεύω. Ναι. Και εγώ δεν τον πιστεύω αυτό. Okay. Θα το συζητήσουμε, ναι. Εγώ έχω δει καλά στοιχεία. Mm-hmm. Δεν μπορώ να κρίνω ένα παίκτη από τρία μάτς όπως το πάνε να τον βγάλουν να τον ακυρώσουν. Το ίδιο λέγανε για τον Τζάλοφ. Τώρα για τρία μάτς που δεν έζησε είναι ρε κουμπαράκι. Ναι. Τρία μάτς που μαμού δεν του και άμα αρχίσει και τα βάζει. Okay. Τέλος πάντων. Τώρα πήγαμε. Τον Τζάλοφ είδα αυτά που ήθελα να δω. Και εγώ. Εσύ στο μέχρι στιγμή δεν τα είδα. Και εγώ. Το σουτ που έκανε προχθές στον Όφη που είδα αυτή την στον εμπειρία. Στον Πανσεραϊκό στο δεύτερο μήχρονο ήταν. Εντάξει. Όπως το είπε ο Ιάκος, τα ίδια θα έλεγα. Από τον Τζάλο αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Δεν έχω τον κόλλο και ακόμα. Αλλά το Σίστο δεν τα έχω δει. Γι' αυτό θα πάρω το ρίσκο να στηρίξω το Σίστο. Είπαμε τους άλλους, τους βάλαμε λίγο προς τα κάτω για να τους δώσουμε επιπλέον κίνητρο που τους πιστεύουμε πάρα πολύ. Άρα θα δώσω καλή βαθμολογία στον Σίστο. 7,5. Τον βάζουμε στα 7,5 άρια. Εντάξει, εγώ περίμενα. Εντάξει, okay. 7,2 έχω απαιτήσει. Θέλω να δω πρώτα. Ναι, 7,2 θα το βάλω. Σέβομαι το βιογραφικό του, σέβομαι την ιστορία του. Αλλά η πτωτική του πορεία τελευταία χρόνια είναι τρελή. Δηλαδή έχει πάρει κατήφορο. Και δεν είδα ακόμα αυτά που. Θέλω να δω από το Σίστο. Δεν ξέρω αν έχει χάσει την έκρηξη. Μα είπαμε, δεν είδαμε. Δεν το είδαμε. Απέναντί θα δώσω μεγάλο βαθμό στο τελευταίο παίχτη που αφήσαμε. Τον Διαντή. Βέβαια. Ναι. Πώς. Έχει potential. Έχει potential. Ναι. Λίγο να βελτιώσει το τελείωμά του. Διαγώνες, κινήσεις. Μπορεί να αναστατώσει άμυνα ο Διαντή. 8,2 από μένα ο Διαντή. Τι λες με σοβαρά το Διαντή. Ναι. Τόσο πολύ δηλαδή. Ναι. Να τον ταΐσουμε λίγο παραπάνω, να δυναμώσουμε. Θα τον δώσω κίνητρο. Θεωρώ ότι είναι μεταγραφή που μπορεί να πάρει και λεφτά ο Άρης. Έτσι. Το βάζω συνολικά. Εγώ θα τον κρίνω βάσει αυτό που βλέπω για τώρα. Είναι ωραία πράγματα το Διαντή. Είδα ένα παιδί το οποίο θέλει πολύ δουλειά τακτικά. Θέλει πολύ υπομονή από τον Άρη. Για μένα δεν είναι για να μπαίνει έτσι όπως μπήκε. Μπράβο, κατευθείαν στην εντεκάδα. Okay, αυτό θέλει καλύτερη διαχείριση. Γιατί φτάσαμε σε σημείο να λέμε Διαντή, ξέρω εγώ, έλα και. Σώσε μας. Ανέβασε επίπεδο τον Άρη. Οπότε γι' αυτό θα τον βάλω στο potential που λες. Έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία. Έχει, είναι, στο Μπασαρακό έδειξε ότι έχει καλό σούτ, έχει εκρηκτικότητα, έχει τρίπλα. Είναι νεαρός, τον περιμένω να βελτιωθεί. Αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά και τακτικά. Γιατί εγώ πάντως αυτά που έκανε ο Διαντή πέρσι από τα εξτρέμ σου δεν τα είδα μια χρονιά. Έκανε ατομικά λάθη ο Μοντόγια και ήταν κάκιστος με τον Όφη. Αλλά δεν είχε την παραμικρή βοήθεια από τον Διαντή. Γι' αυτό πρέπει λίγο να τον βάλουμε σε μια σωστή. Δηλαδή παραμένει στοίχημα. Όχι επειδή έκανε. Να το συμπεριφερθεί σαν 18 χρόνια. Μπράβο, αυτό ακριβώς. Δεκτό αυτό. Οπότε να τον βάλω 7. Περιμένω του χρόνου μπορεί να λέω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Καλά, εδώ ρισκάρουμε. Συμφωνώ με τον Όφη. Φώτη. Το Φώτη. Για όλα σε επίπεδο. Όφη. Για τον Διαντή το είπα, αλλά όχι για 7. Όχι για 7. Κάπου ανάμεσα στο δικό μου το 8 και το 7. Εντάξει, οκ. Εμένα μ' αρέσει. Έπεθα κεφαλικό εκεί. 5 με 2 και κατάφερα να μην. Εκεί έπαθα. Εντάξει, και εσύ εκείνη φάση σε σύγχυσε. Οκ, εντάξει. Συγχύζομαι και εμένα. Είμαι σε ηλικία που συγχύζομαι και εύκολα. Σου είπα. Ναι, βέβαια, για τον Άρη, ποια είναι η καλή. Άντε πάλι αυτό. Ένα χρόνο με τον Σουλεμάνο, περιμένει τον Σουλεμάνο. Εσύ προηγουμένω για τον Ροσδόεφ, όσοι έχουν τη Ρωσία, το δεύτερο χρόνο παίζουν καλύτερα. Ναι, τον είδα όμως να παίζει. Εγώ τον είδα σε 2-3 μάτς τώρα σε ευρωπαϊκό, με παναθηναϊκό, είναι ο κορυφαίος. Να δω και τον Σάφι. Θα το δει μετά το Μασουπάκι, είναι περιμένος. Μετά. Ναι. Από πέρσι τον περιμένει. Το Σουλεμάνο. Το Σουλεμάνο τον περιμένει, ναι. Λοιπόν, για μένα καλύτερη μεταγραφή ο Μότσου του Άρη. Δεν είπαμε και τον τερματοφύλακα. Α, ο Πιτσιρίκος, έτσι. Δεν τον έχω, ο Φίλιπ. Θα του βάλω ένα 6,5 γιατί είναι 19. Το Σίγκλιβερτ είναι διεθνής με την Under 19 της Σουηδίας. Okay, δεν τον ξέρω. 6,5 όπως έβαλα τον Τζιφτσί, θεωρώ ότι θα είναι πάντοτε αναπληρωματικός του Κουέστα.
100%. Ναι. Δεν ήρθε για να πάρει φέτος τη θέση του Κουέστα. Να μάθει, νομίζω, ότι ήρθε από τον Κουέστα. Έχει καλή προοπτική πάντως. Εγώ τον βάζω στο ίδιο επίπεδο με τον Διαντή. 7 θα τον βάλω. Θα πάρει το 7 από μένα. Συμφωνούμε για Μόντσο όμως. Τους έβαλα ένα επίπεδο εκτός από τον Μόντσο, τον οποίο δεν φοβάμαι να εκτεθώ. Πιστεύω ότι είναι. Την επεκτάρα, δηλαδή ακόμα δεν πιστεύω ότι έχει έρθει. Πιστεύω ότι ο Μόντζου θα αποσχολήσει από το καλοκαίρι του που θα σας έρθει ξανά για μεταγραφή κάπου να πάρει. Ωραία.